Σήμερα, Λάζαρε, έχουμε να φτιάξουμε ψωμί. Το προζύμι θα λέει. Σύμφωνα με τη μάνα μου το 1956. Τότε είχαν οι ανθρώποι τον γόνατο, τα ξύλα των, και μετά γίναμε όλοι πλούσιοι και πέραμε αγοραστό ψωμί. Με αυτά που είπε χθες το βράδυ το ΣΥΡΙΖΑ, θα μας εκόψει τα λεφτά, θα μας εκόψει τη σύνταξη. Δεν θα μας δίνει λεφτά στο χέρι, θα φτιάξουμε πάλι φούρνους. Και ξεκινούμε λοιπόν απόψε να φτιάξουμε τις φούρνους. Ψωμί του φούρνου. Θα φτιάξουμε ψωμί, να μαγειρέψουμε, να το φάμε αύριο ψωμί δικό μας. Στο φούρνο δεν θα ξαναπάει άνθρωπος ούτε για παξιμάδι. Θα φτιάχνουμε μοναχή μέσα στα σπίτια μας και θα τρώμε όπως 1956. Και βλέπουμε. Παίρνουμε λοιπόν τη λεκάνη μας. Το ψωμί θα γίνει με τα αλεύρι. Κοίτα που το έχει βάλει σοβαρά το ρόλο της αδίωδας. Βάζουμε. Το αλευράκι μας είναι κοσκινισμένο. Κοσκινισμένο. Την πίτσα σου τη βλέπω. Σε σχήμα σταυρό το βάζω. Το σταυρώνουμε για ο Χριστός να βοηθήσει να ανέβει η μαγιά. Το με προζύμι κάνουμε. Όχι, με μαγιά, προζύμι. Με προζύμι. Βάζουμε τρία μπολάκια τέτοια περίπου του μισού. Μπράβο, μπράβο. Αθηνιά, να είσαι καλά, ο Θεός να σου δίνει δύναμη και υπομονή. Και βάζουμε. Γιατί ο κόσμος, άμα δεν κάνει αυτή τη δουλειά, δεν θα έχει να φάει στο σπίτι του μπουκιά ψωμί. Με αυτούς τους διαόλους που ψηφίσανε. Μαμαλάκι, ο τον τριώτη δεν βρίζουμε. Εγώ βρίζω γιατί εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι πονεμένο για τα κόμμα. Μου βάλανε αυτούς που δεν θέλουν ούτε τους βλέπω τους αριστερούς. Και βάζουμε και 1,5. Τι. Το κίτρινο το αλεύρι. Μπαμπακό. Είναι το κίτρινο το σιτάρι. Το κίτρινο το σιτάρι. Α, εντάξει. Που το λέγανε ξένοι. Σε εμάς ήταν το στάρι που αλέθαμε στο Βενί, στο Μακρυγιάννη το νερόμυλο. Αυτό τώρα είναι αγοραστό. Είπα εδώ με μπερδέτε. Μιλάει από τη Στέλλα. Είναι το κίτρινο το αλεύρι. Ρίχνουμε το αλατάκι. Μπράβο, Ραβιά. Επειδή το έχουμε συνηθίσει με το χέρι. Σε σκύλο σταυρού. Αγκιναρόφυλλα έχουμε να βάλουμε στο ψωμί να μην το κάψει από πάνω ο φούρνος. Όχι, δεν το καίει γιατί είναι ο φούρνος του σπιτιού. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ έχουμε το προζύμι. Ναι. Ρίχνουμε το νερό. Γεμάτο στην κάμερα το προζύμι. Ναι, όχι, μια χαρά είναι, μην τα πειράζει. Ναι, φλιαρό είναι. Μπράβο, Αθηνία. Όχι, δεν κάνει τίποτα. Σε φύγει από του. Το νερό. Το πόλι θα ρίξει. Η κανάτα είναι 1 λίτρο. Μπράβο, Αθηνιά. Και βάζουμε περίπου, αφήνουμε ένα ποτήρι μέσα. Όσο πάρει. Και με το χέρι σιγά σιγά διαλύουμε το προζύμι. Μπράβο, Αθηνιά. Και να τον μπορούμε κατά το να κάνει. Εκεί που είστε. Όχι, δεν χρειάζεται. Σήμερα ο Τσελεμετές έχει ανεμομυλιανό ψωμί. Σε λίγο θα αρχίσω να κάνω όπως έκανε αυτή τη μουρμούρα. Ουι! Λοιπόν, Ζωή, εσύ φέρε πράγμα να πίνουμε μπέρ που γυρίζουμε το έργο. Είδα να κάνω. Έχει εδώ. Φέρε πράγμα να πίνουμε μπέρ με τον πατέρα σου. Τι πράγμα, τσικουδιά. Όχι τσικουδιά. Άλλο, τι να είναι. Τίλιο. Φέρε νερό. Τίλιο, έχει τίλιο. Να φέρω και κόνια μήπως. Τι. Θέλετε τσάι. Να κάνει. Κάμε τσάι. Τσάι βάλε. Βάλε τσάι πάνω. Ακουχώνει. Μαντίνι κριτικό, είσαι να μου δώσεις ένα χρόνο και εγώ το μαντίνι. Πατέρας χωρί πέντε. Ω, δεν είναι έτοιμο, δεν το έραψε το πέρα. Πέρα είναι το ανοιχτό χρώμα που έχουμε εκεί. Δεν πειράζει. Δεν το έραψες. Δεν πειράζει. Έχει εκεί, άνοιξε το. Δεν πρέπει να γίνει διάσημο ο πατέρας και εγώ να μείνω με τη φαλάκα, το κεφάλι. Α, μπράβο, φέρ το πέρα. Να χωρώ και εγώ κάτι της. Βάλε τσάλι. Λοιπόν, έχουμε διαλύσει το προζύμι. Μπράβο, Αθηνιά. Και όπως έχουμε ανοίξει την κουβίτσα, ναι. Σταυρό. Μόνο σταυρό είναι πολύ ωραία, μετά χάος και ο σταυρός. Το πήγε μια φορά, ήρθε ο Χριστός. Εβοήθησε, έφυγε, πάει σπίτι του. Και ξεκινώ με τους ρύμους. Μπράβο, Αθηνιά. Με ζάχαρη ή με έλικο τσάι.
Ό,τι να είναι. Ε, τι θέλει ο πελάτης. Ο διευθυντής δεν άρεσε. Ε, πελάτης, καλά. Ο διευθυντής, αυτός ο... Γιατί πετάει ο Αρλίου. Το ψωμί το ζυμώνω με το χέρι, δεν το ζυμώνω με το μίξερ. Με το χέρι. Τα μίξερ κομμένα. Να μάθουν οι κοκεράδες να δουλεύουν με το χέρι. Είναι αντισυνταγματικό. Και να πάρουν και δύο όρθιες ασπίθετα να τρώει ένα αυγό. Ρίχνουμε το νεράκι το υπόλοιπο. Να τσίγουνε με σπίτα περπατούν και ας κάνουν κουτσουλιές, δεν χαλάσουν πόλους. Να μάθουν να ζουν σαν ανθρώπους στα χωριά. Το έμαθα κατά τύχη παίζει και κριτικό κουλτουράκι. Να στάσω κι άλλο. Και να βάλουμε και μια χωφτιά σίκαλη. Να είναι και μαύρο. Ό,τι θες βάζεις. Το δουλεύουμε. Μπράβο Αθηνιά. Η αδερφή σου δεν θα πάρει μπράβο, ούτε η άλλη αδερφή, ούτε η άλλη, ούτε η παράλληλη. Η παράλληλη δεν φταίει πράγμα. Ούτε η μάνα σου δεν παίρνει μπράβο. Κύριε Διευθυντά, το τσάι σας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά. Ψυγεία. Κάνετε το πατέρα σου. Ποιος του πατέρα σου λέει. Άμε. Του πατέρα σου είναι αυτή τσάι, πρέπει να πει ότι είναι άνθρωπο. Φέρνει νερό, λοιπόν, και από που κάνει. Λέει και νερά της Κρήτης εκεί. Θα το βγάλει μόνο. Πού το μωρέ. Να το αυτό φέρνει η αδερφή σου. Έτσι λίγο. Το διαφήμιση. Και από όπου περνάει η αλήθεια. Απαγορεύεται να μπαίνει την ώρα που γυρίζουμε το σενάριο. Μάλιστα κύριε Διευθυντά. Καλά νομίζω. Όμως κολλάει, θα είναι μαλακό, ρίξε αλεύρι. Κάνε λίγο φόρο εδώ πέρα. Ναι. Ρίξε λίγο αλευράκι και εδώ να ζυμωθεί καλύτερα. Ναι, έτσι αγγελία, ναι, ναι, εντάξει, τώρα το γυρίσω. Δεν θα το σκληρύνω πολύ. Εγώ δεν σου είπα να το σκληρύνεις. Σου είπα να ζυμωθεί καλύτερα εδώ αυτό πέρα. Αυτό που λες τώρα, Λάζαρε, δεν είναι στο σενάριο του γυρίζουμε το έργο. Τα λες από μόνο σου. Δεν σου το δεν το γράφω αυτό το σενάριο. Δε, τι κάνουμε εδώ πέρα τότε, τι κρατάω την αγγούλα για εγώ και το ρόλο. Και χτυμένη ταχύτητα και να μην μέχρι. Έχει υπομονή να σηκώσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης και φτιάχνει το ψωμί, λέει έτσι αυτό και λέει η γιαγιά του. Τώρα εγώ δεν μιλώ, να κάνω πως δεν μιλώ, υπομονή. Άμα τελειώσει και δεν μ' αρέσει το φάι, το ψωμί το χτυπώ, το κάνω καλό κεφαλή. Δηλαδή αφήνουμε την επιστήμη να μιλήσει. Άφησε τη γυναίκα του στην πάντα του, σαν μοναχός που δεν έχει υπομονή, λέει. Τα τόσα χρόνια πρέπει να κάνεις ψωμί και από όλους έβγαλες όλες να κάνεις ψωμί. 19 χρόνια. Αλλά δεν φταίσαι εσύ με αυτό εγώ που σε έβαλα στο σενάριο. Έτσι ξένεις. Μαγαρίζει και το με το... Καθαρά είναι τα χεράκια του. Με πρόλαβε πριν κάνω τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, φοβάμαι μην πάρεις εσύ και είσαι εσύ πρωταγωνιστής. Στο τέλος η γυναίκα σου παίξει τον ρόλο το δεύτερο. Μην πειράζει. 19 χρόνια αυτός μου φέρνει ψωμί, αυτός το έφτιαχνε. Τώρα το βάζεις στο ταψί να φουσκώσω. Τι καλά βάζεις, θα βάζεις και κανένα αυγό της όρθας και μέσα βραστό. Θα κρατήσει ένα μέρος του προζυμιού και θα ξαναζυμώσουμε. Άντε, γεια στα χέρια σου, Λάζαρε. Μπράβο και εσύ. Αφαίρεσαι ένα κομμάτι. Λάζα. Κάτι έκαμες και εσύ απόψε. Το... Αφαίρεσαι ένα κομμάτι. Πόσο. Μια μπαλίτσα. Πιο πολύ. Σε βολεύω εδώ. Κόψε κομμάτια να δώσει και τους καλύδω μανόλι ένα κομμάτι αν χρειαστεί. Να πάρει κεφαλό για ένα κεφαλό κατοίκο να έχουν προζύμι. Όχι έτσι. Κάνε το όπως το φτιάχνεις. Πάρε λίγο αλευράκι. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο στάδιο που η Καραϊσκάκη που το ψωμί μεταφέρεται με προσοχή. Έχει βάλει αλευράκι στο ταψί και θα το αφήσουμε για να ανεβεί. Θα το απλώσει. Ναι, ο χρυσοχέρης ο Λάζαρος. Δεν βρω γρήγορα Λάζαρε έξω. Και έξω
Και μετά τι κάνουμε, λέγε. Μετά θα το βάλουμε σε προθερμασμένο φούρνο που από πριν που τον έχουμε ετοιμάσει. Ναι. Και στη μια μισή ώρα περίπου έχει έρθει, όταν φτάσει περίπου στο ύψος του τάψιου. Αυτό θα μπορούσε. Και μια μισή ώρα εδώ το συνεργείο θα τρώει και θα γλεντάει μέχρι να πει. Τώρα όπως είναι, θα μπορούσε άνετα να το κάνει και πρόσφορο. Πρόσωπο πάλι με τα ίδια. Δεν είπαμε ο Χριστός θα μπει και θα φεύγει από το σπίτι. Θα κάνετε τη συνέχεια πάει να μας ξανοίγει. Για τους αποθαμένους. Αλλά. Λοιπόν, είναι έτοιμο να μπει στη θέση του στο προθερμασμένο θάλαμο. Αερίου το κόβουμε βέβαια. Ναι. Μαρία, είσαι στο εξωτερικό, θα μου έδωσε. Μην βαριέσαι. Όχι, δεν ξέρω, δεν θα τα βάλω. Έτσι θα τα μάθω. Τώρα κάνω ό,τι θέλεις. Λίγο ακόμα. Γιατί μόνο με κάρα και ρίζα, μα γίνει απλά να κάνει την πέτσα. Αυτό φουσκώνοντα θα απλωθεί κι άλλο, Αθηνά. Μη σε στεναχωρεί αυτό. Και το κόβουμε. Όχι, φύγει. Γιατί το κόβεις αυτό. Το χαράζουμε. Γιατί. Γιατί μετά όταν το ξεφορμάρεις είναι και εύκολο. Αν δεν θες να το χρησιμοποιήσεις και όλο. Να εξηγήσει οι νοικοκεράδες που σε βλέπουν. Το παίρνουμε τριγωνάκια και. Αυτό άμα δεν το κάνει, θα σκάσει. Θα κάνει σκασίματα άμα δεν το χαράξει. Θα γίνει άδειο πράγμα. Μπράβο Λάζαρε είναι που βοηθάς και εσύ στην εκπαίδευση. Το σταυρώνουμε και το βάζουμε στο φούρνο. Γι' αυτό και στους φούρνους όταν πας βλέπεις χαραγές. Ωραία, άντε. Καλή συνέχεια. Εμείς θα τρώμε και θα πίνουμε μέχρι να ετοιμαστεί το φαΐ. Φουσκώσω, το βάζουμε και ψήνω. Είναι το ψωμί μας, το ξεφορμάρουμε. Και το τρώμε. Το κοντά. Ευχαριστούμε τον Μανώλη που μας έκανε την τιμή. Και φτιάξαμε το ψωμάκι μας. Yeah.
Πως είναι πιο καλό απ' το σκοτάδι πως είναι να πάρει μπαρμπαρ για λίγο μα το